Η Αγία Ακυλίνα, η επιθυμία της Ακυλίνας, να μοιραστεί την ομορφιά της πίστης της στο Χριστό. Η Ακυλίνα ήταν κόρη του Ευτολμίου, ενός άρχοντα της Παλαιστίνης. Κοντά στην οικογένειά της ζούσε μια ήρεμη και άνετη ζωή. Όσο μεγάλωνε όμως, ένιωθε ότι όπως μοιράζεται τις χαρές και τα παιχνίδια με τις αγαπημένες της φίλες, έτσι επιθυμούσε να μοιραστεί μαζί τους και κάτι άλλο που ένιωθε βαθιά μέσα της. Όταν έφτασε στην ηλικία των 10 χρονών, άρχισε να μαζεύει τις φίλες της και να τις συμβουλεύει να μην προσκύνουν τους ψεύτικους θεούς, περιγράφοντάς τους την ομορφιά της πίστης της στο Χριστό. Αυτό, σύντομα, το έμαθε ο ηγεμόνας της περιοχής. Εξοργισμένος, ζήτησε να φέρουν μπροστά του αυτό το μικρό κορίτσι που περιφρονούσε τους θεούς. Η Ακυλίνα στάθηκε μπροστά του και αυτός τη ρώτησε σε ποιο θεό πίστευε. Εκείνη τότε, χωρίς να φοβηθεί, σήκωσε περήφανα το κεφάλι της και απάντησε «Είμαι χριστιανή». Η τιμωρία για τη γενναιότητά της και το θάρρος της ήταν ο θάνατος. Ο ηγεμόνας νόμιζε ότι νίκησε τη μικρή μάρτυρα, αλλά στην πραγματικότητα το μόνο που είχε καταφέρει ήταν να οδηγήσει την Αγία Ακυλίνα γρηγορότερα στην αγκαλιά του Χριστού που τόσο αγαπούσε. Τη μνήμη της τη γιορτάζουμε στις 7 Απριλίου.